Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο στούντιο του Μέγα. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση, παίρνω από την πρόκληση του Πρόεδρου του Δημοκρατικού Κόμματος το πρωί να καλέσει τον Πρόεδρο του ΕΛΑΜ σε debate με αφορμή δηλώσεις που έχετε κάνει για το μεταναστευτικό. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ακούμε. Περιμέναμε 15 χρόνια να μας πει το ΕΛΑΜ τις θέσεις του στο μεταναστευτικό και τώρα τις ακούσαμε. Η πρότασή τους είναι να δώσουν ταξιδιωτικά έγγραφα και διαβατήρια στους μετανάστες που ήρθαν στην Κύπρο ή και που θα έρθουν, για να φύγουν για να πάνε στην Ευρώπη. Και εγώ ρωτώ τους τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, αν ακούσουν στις γύρω χώρες τα εκατομμύρια των μεταναστών, ότι διαφημίζουμε ότι στην Κύπρο θα δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα και διαβατήρια για να πάνε στην Ευρώπη, πόσες εκατοντάδες χιλιάδες πιθανοί μετανάστες θα μπουν στις βάρκες για να έρθουν στην Κύπρο? Θα πλημμυρίσουμε με μετανάστες. Πρόκειται για μια ανεπικίνδυνη πρόταση. Αντίθετα, η παρούσα κυβέρνηση εφαρμόζει μια σωστή πολιτική στο μεταναστευτικό που βασίζεται πάνω στις προτάσεις. Μείνετε σε αυτό και μετά θα δούμε την αποφασίσεις. Θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα. Κύριε Χρήστου, σας ακούμε σε αυτές τις παρατηρήσεις που έχει κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος. Να μου επιτρέψετε, τα έχετε πει αυτά. Δύο σχόλια. Καταρχήν, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Και κατά δεύτερο, στην πρωινή ανακοίνωση του κ. Παπαδόπουλου αναφερόταν ότι κρύβομαι. Μα κύριε Παπαδόπουλε, έχω και αύριο debate το βράδυ με τους τέσσερις πολιτικούς αρχηγούς και την Παρασκευή. Μας είχατε αποκλείσει από τα υπόλοιπα debate, γιατί θέλετε Ελλάδες να πάτε στο θέμα μας, κύριε Χρήστο. Το Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΓΚΕΛ. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό, διότι το έχουμε καταθέσει αρκετό καιρό. Έχουμε καταθέσει, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, κοινοβουλευτικό κόμμα, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να πάμε να συζητήσουμε. Άλλωστε είστε εδώ και συζητάτε. Ελλάδες στο θέμα ουσίας. Δεν είμαστε εμείς που καλούμε στα debates. Τα κανάλια είναι που καλούν στα debates και καλούν εκείνους που θέλουν. Λοιπόν. Θα το συζητήσουμε με μια άλλη στιγμή, κύριε Χρήστο. Συνεχίζω. Με βάση την Κυπριακή νομοθεσία και το περιαρχείο πληθυσμού νόμων, με το άρθρο 66, μπορούμε να εκδώσουμε προσωρινά διαβατήρια. Τα προσωρινά διαβατήρια, τα οποία επικαλούμαστε εμείς ότι θα είναι ακόμα ένας τρόπος για να επιλύσουμε το μεταναστευτικό και αν θέλετε θα είναι και ο πιο οικονομικός τρόπος, είναι κάτω από την ξένη ονομασία. Μια στιγμή. Διευκρινίστε όμως, σας παρακαλώ, να μην γίνονται δεκτές αιτήσεις ασύλου και να δοθούν διαβατήρια σε μετανάστες για να φύγουν από την Κύπρο προσωρινά, όπως τα λέτε τώρα. Αυτή είναι η πρόταση. Τα λέω τώρα, όπως τα περιγράφει ο νόμος, κύριε Παυλίδη. Ναι, να δοθούν διαβατήρια, λοιπόν, ταξιδιωτικά έγγραφα σε μετανάστες για να φύγουν. Αφήστε με να εξηγήσω. Ναι. Λεσέπασε είναι η ξένη ονομασία η οποία χρησιμοποιείται για προσωρινά έγγραφα, των οποίων η ισχύ καθορίζεται από τον Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Δηλαδή μπορούν να είναι προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτόν είπαμε εμείς. Όσον αφορά το θέμα στο οποίο... Δηλαδή όταν θα φτάσουν στη χώρα προορισμό τους, αυτόματα θα λήξουν για αυτά τα προσωρινά ταξιδιωτικά αυτό έγγραφα. Αυτό λέω ότι η ισχύ τους καθορίζεται από τη δική μας πλευρά. Και μάλιστα είναι τα ίδια έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούμε και για τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Συνεχίζω όμως, κύριε Παυλίδη, για να πω το εξής. Αυτή δεν είναι η μοναδική πρόταση του Εθνικού Λεγόμενου Μέτωπου. Το Εθνικό Λεγόμενο Μέτωπο έχει καταθέσει 25 περίπου προτάσεις, τις οποίες έχουν μπροστά μας. Λοιπόν, ελάτε στο συγκεκριμένο που προκαλεί αντιδράσεις. Εάν ένας μετανάστης πάρει ταξιδιωτικό έγγραφο, δεν θα γίνει αυτόματα δικαιούχος και στην Κύπρο για να μπορεί να εργαστεί, όχι, για παράδειγμα? Όχι. Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων εγγράφων δεν αποκτούν κυπριακή υπηκότητα. Mm-hmm. Επίσης, ως ΕΛΑΜ δεν έχουμε μιλήσει ποτέ στο να αποδώσουμε κυπριακή υπηκότητα σε όσους παράνομους μετανάστες βρίσκονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχετε ξεκαθαρίσει αυτή την πρότασή σας, κύριε Παπαδόπουλο? Πρώτον, ο κύριος Χρήστου μιλούσε για κυπριακά διαβατήρια 31 Μπέπτου του 22 στον Αντένα. Εν πάση περιπτώσει, να δεχτώ ότι τώρα μιλούν για προσωρινά διαβατήρια. Το ίδιο πράγμα είναι. Πάλι 100.000 και πάνω μετανάστες θα έρθουν στην Κύπρο για να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα να πάνε στην Ευρώπη. Και ξέρετε, ταξιδιωτικά έγγραφα σημαίνει ότι ο τόπος διαμονής τους είναι στην Κύπρο. Δεν θα είναι η Ευρώπη. Θα μας το στείλουν πίσω. Και θα κρατάνε και ταξιδιωτικά έγγραφα. Η άλλη περισπούδα στην πρόταση του ΕΛΑΜ είναι να παγώσουν όλες τις αιτήσεις. Που σημειώστε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αιτήσεις εξετάζονται μέσα σε τρεις μήνες, 96% των αιτήσεων απορρίπτεται, κόβεται το επίδομα μόλις απορριφθεί η αίτηση, άρα τους δίνουμε επίδομα μόνο για τρεις μήνες, δεν δικαιούνται να δουλέψουν επειδή πρέπει να μείνουν 9 μήνες στην Κύπρο για να δουλέψουν και αναγκάζονται και φεύγουν από τη χώρα μας. Με την πρόταση του ΕΛΑΜ, αν παγώσουμε όλες τις αιτήσεις, όλοι αυτοί θα μας μείνουν στην Κύπρο και θα πληρώνουμε και επιδόματα για όλα τα χρόνια που θα χρειαστεί για να τους διώξουμε. Ωραία, από την Κύπρο. Με ποιο τρόπο όμως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα της κυβέρνησης? Προφανώς δεν αποδίδει όμως τα. Γιατί δεν αποδίδει? Ναι. Με όλον τον σεβασμό. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών. Ναι, αλλά έχουν γεμίσουν τα κέντρα φιλοξενίας.
Έχουν μειωθεί οι αιτήσεις κατά 50%. Mm-hmm. Έχουν μειωθεί οι αιτήσεις Αφρικανών κατά 80%. Εξετάζονται οι αιτήσεις σε τρεις μήνες αντί σε δύο και τρία χρόνια που ήταν προηγουμένως. Έχουμε συμφωνίες με χώρες πρόλευσης όπως είναι η Τουρκία και ο Λίβανος με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αναχαιτιστεί οι ροές. Είμαστε κατά ακρίβεια η μόνη χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρουσιάζει μείωση στις μεταναστευτικές ροές την ίδια στιγμή που οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης παρουσιάζουν αύξηση. Λοιπόν. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να δούμε. Επειδή είναι δελτίο ειδήσεων, πρέπει να δώσω τη δυνατότητα και στους δύο σας. Από το εξής. Έχουμε παράδειγμα. Χώρα που εφαρμόζεται τις πολιτικές ελάμψης των μεταναστευτικών είναι η Ιταλία. Η κυρία Μελώνη ασπάζεται τις ίδιες πολιτικές με το ΕΛΑΜ. Έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές στην Ιταλία. Στην Κύπρο, επειδή εφαρμόζονται οι πολιτικές που ασπάζεται Δημοκρατικό Κόμμα, έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές. Κύριε Χρήστο, έχει μια βάση λογικής αυτό που λέει ο κύριος Παπαδοπούλος, με την έννοια ότι αν διαφημιστεί σαν χώρα που δίδει προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα, θα συνοστίζονται οι μετανάστες στα παράλια για να έρθουν να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Έχει εξηγήσει ακριβώς ότι με βάση το άρθρο 66 μπορούν να αποκτηθούν προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. Πρώτον. Δεύτερον. Μα μπορούν. Στην εκπομπή στην Αντένα, στην οποία αναφέρεστε, σχολιάζω απλά το εξής. Σε μια στιγμή που ο δημοσιογράφος με ρώτησε, με χαλαρότητα, αν θέλετε, εκείνης της ώρας, αν θα αποκτήσουν διαβατήρια και οι φτωχοί, και του είπαν να μην δώσουμε μόνο στους πλούσιους, να δώσουμε και στους φτωχούς, αυτό θεωρήθηκε σοβαρό πολιτικό επιχείρημα. Κύριε Παπλίδη, όμως, εδώ έχω την μεταναστευτική πολιτική, την οποία πρότεινε το ΕΛΑΜ στο Εθνικό Συμβούλιο, με ημερομηνία 10 Μαρτίου του 2020. Και εδώ επίσης έχω την μεταναστευτική πολιτική που πρότεινε το ΔΥΚΟ στο Εθνικό Συμβούλιο στις 9 Μαρτίου του 2020. Σχολιάστε αυτό το οποίο όμως προκαλεί αίσθηση, κύριε Χρήστο. Δεν είναι μεταναστευτική πολιτική που έχει προτείνει ο Δημοκρατικό Κόμμα. Λοιπόν, προχωρούμε. Εδώ, πρόταση του ΔΥΚΟ. Έχω εδώ την πρόταση. Έχω δημιουργία point system για παραχώρηση προνομιακού καθεστώτος και κυπριακής υπηκότητας σε πρόσφυγες μετανάστες που πραγματικά το δικαιούνται, ανάμεσα σε άλλα. Τι λέει λοιπόν το ΕΛΑΜ, το 20. Δημιουργία Υφυπουργείου Μετανάστευσης, υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση. Αναστολή των διαδικασιών χωρίσης ασύλου, πράγμα το οποίο εν μέρει υιοθέτησε η σημερινή κυβέρνηση, μάλιστα, με απόφαση του Προέδρου όσον αφορά τους Σύρους πρόσφυγες πρόσφατα. Συνεχίζω. Αυτά είναι το 20, λοιπόν, επαναλαμβάνω. Κύριε Χρήστο, έθεσε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Επειδή ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην κυβερνητική πολιτική. Και εγώ λέω συγκεκριμένα μέτρα, ναι, τα οποία εφαρμόζει η κυβερνητική πολιτική, μάλιστα, και είναι μέτρα τα οποία. Λέτε ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε προτάσεις του ΕΛΑΜ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Σας παρουσιάζω βιογράφων, ναι, του 20. Στο συγκεκριμένο θέμα που προκαλεί αίσθηση, αν διαφημιστούμε ως χώρα που δίνουμε ταξιδιωτικά έγγραφα, έστω και προσωρινά, σε μετανάστες για να ταξιδεύσουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα συνοστίζονται οι μετανάστες έξω από τα παράλια, στα παράλια της Κύπρου για να έρθουν να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα να χωρίσουν. Αυτό είναι το ζήτημα που έθεσε ο κ. Χρήστος στον κ. Παπαδόπουλο στη συγκεκριμένη πρόταση. Κύριε Παπλίδη, πρώτον, αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί με άλλα πολλά μέτρα στο πλαίσιο μια σωστή μεταναστευτική πολιτική. Περιμένετε όμως λίγο. Περιμένω. Τώρα η Κύπρος δεν είναι ελκυστικός προορισμός. Με τα επιδόματα που δίναμε τόσα χρόνια των 1.000 ευρώ ανά μήνα, δεν ήταν ελκυστικός προορισμός. Έχουμε να αποτρέψει μέχρι σήμερα τις μεταναστευτικές ροές. Και το άλλο στο οποίο θέλω να σταθώ, που σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, είναι εξής. Αναφέρθηκα στην κυβερνητική πολιτική. Έχουμε εμείς διαφωνήσει με την κυβερνητική πολιτική? Αντίθετα, όπου συμφωνούμε, την έχουμε χαιρετήσει. Και μάλιστα, έχουμε ψηφίσει και ό,τι έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση στο κοινοβούλιο και ό,τι έφερε η σημερινή κυβέρνηση. Όμως, η τελευταία πρόταση νόμου που πέρασε από το κοινοβούλιο, επειδή αναφέρεται προηγουμένως, κ. Παπαδόπουλε, ότι περιμένατε τη μεταναστευτική πολιτική του ΕΛΑΜ, ήταν πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ. Και αφορούσε του ασθενεί του ανθρώπου. Λοιπόν, ο ηγέτης της Χισπολάχ στο Λίβανο έχει δηλώσει, Χασάν Νασάρλα, ναι, ότι πρέπει να επιτραπεί σε όλους τους Σύρους μετανάστες να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Κύπρου. Σκεφτείτε τι θα γίνει αν τους πούμε κιόλας ότι θα τους δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα και διαβατήρια όπως προτείνει το ΕΛΑΜ. Θα πλημμυρίσουμε με μετανάστες. Η άλλη πρόταση του ΕΛΑΜ, με την οποία φυσικά, με αυτήν την πρόταση φυσικά και διαφωνούμε η κυβέρνηση και διαφωνούμε κι εμείς, με την άλλη πρόταση του ΕΛΑΜ με την οποία διαφωνούμε, είναι η πρόταση που εισηγείται ο κύριος Χρήστου, τι έχω εδώ την ομιλία του. Την παγωποίηση κάθε νέα αίτηση ασύλου μέχρι να πάμε στο 1%. Επαναλαμβάνω, σήμερα που μιλάμε, 96% των αιτήσεων απορρίπτονται στους τρεις μήνες, κόβεται το επίδομα και φεύγουν από την Κύπρο. Αν ακούσουμε το ΕΛΑΜ και παγώσουμε την εξέταση των αιτήσεων, όλοι αυτοί θα μας μείνουν στην Κύπρο και θα σου πληρώνουμε επιδόματα.
τέτοιες πολιτικές θα μας οδηγήσουν σε περιπέτεια. Άκουσα τις τοποθετήσεις σας για το μεταναστευτικό. Επειδή όμως η πρόκλησή σας ήταν για εφόλης της ύλης. Εφόλης της ύλης. Επιτρέψτε μου, διότι το ΕΛΑΜ αυτά τα ζητήματα για το μεταναστευτικό. Κύριε Παπαδίου, έχουμε πολλά θέματα όμως πρέπει να αναφέρουμε. Δεν είναι της ώρας, απολογούμε, είναι δελτίο ειδήσεων. Θα σας ξαναφέρω. Μπορείτε να πάτε στη συζήτηση όπου θέλετε, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Παπαδόπουλο. Είναι ελκυστικό αυτό που λέει το ΕΛΑΜ, αλλά το ΔΥΚΟ θέλει να δώσει υπηκότητα στον μεταναστευτικό. Ναι. Με πρόβαση δική σας, κύριε Παπαδόπουλο. Δέστε την πρόταση που έχουμε καταθέσει στο δικό μου προεκλογικό πρόγραμμα για τις προεκλογικές εκλογές του 2017. Που είναι αυτές εγώ λέω, ότι το ΕΛΑΜ. Αυτό που διαβάζετε είναι άλλο πράγμα. Και έχει σχέση... Είναι του ΔΥΚΟ. Όχι, είναι του ΔΥΚΟ, αλλά δεν έχει σχέση με το μεταναστευτικό πρόγραμμα που εμείς έχουμε καταθέσει και το οποίο εφαρμόζεται σήμερα. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του μεταναστευτικού φεύγουν περισσότεροι αιτητές πολιτικού ασύλου. Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Παπαδόπουλε, το ΕΛΑΜ πάντα έλεγε αυτά τα θέματα για το μεταναστευτικό. Αυτές ήταν οι θέσεις του. Επειδή πάντα τα έλεγε εσύ, είναι σωστή. Ναι, προφανώς. Αλλά τώρα επιτρέψτε μου την έκφραση. Το προφανώς από πού πηγάζει, κύριε Παπαδόπουλε. Το προφανώς από πού πηγάζει. Ότι τα λέγατε αυτά τα θέματα για το μεταναστευτικό. Δεν τα λέγαμε. Δεν τα λέγαμε. Εδώ έχω προτάσεις νόμου στο Κοινοβούλιο. Ναι. Έχω και άλλα πράγματα να σας πω. Έχω μία πρόταση, δύο προτάσεις, τρεις προτάσεις, τέσσερις, πέντε, οι οποίες είναι στο Κοινοβούλιο και έχουν εξεταστεί. Τη μία πρόταση την ψήφισε και το ΔΥΚΟ. Άλλη πρόταση τον περασμένο Δεκέμβριο στην ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούσε τη δημιουργία δομών δίθεν για ανήλικους σε διάφορες περιοχές και καλέσαμε τα κόμματα να μας στηρίξουν. Από το ΔΥΚΟ μας στήριξαν μόνο δύο βουλευτές. Λοιπόν. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσετε, αλλά εγώ διαπιστώνω έτσι μια ένταση. Προκύπτει από το γεγονός ότι δημοσκοπικά το ΕΛΑΜ στις επερχόμενες εκλογές μπορεί να είναι και τρίτο κόμμα. Αυτό σας ενοχλεί περισσότερο. Αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες όταν θα ψηφίσουν στις 9 του Ιούνιου. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι με τη σωστή δουλειά θα έχουμε τη στήριξη του κόσμου που πρέπει να έχουμε. Αλλά οι πολίτες που μας ακούν, ναι, πρέπει να αποφασίσουν. Εάν θέλουν να στηρίξουν έναν κόμμα με το οποίο με τις πολιτικές που προτείνει θα έρθουμε σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αντιλαμβάνεστε, στην Ευρώπη που θα στέλνουμε αυτούς τους μετανάστες θα υπάρξει αντίδραση, θα μας τους στέλνουν πίσω. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταλήγουμε σε συμφωνίες αναχέτησης των μεταναστευτικών ροών από χώρες προσέλευσης. Και το ΕΛΑΜ μας λέει ότι θα πάμε να, να βρεθούμε αντιμέτωποι, να τους προκαλέσουμε μήπως και αντιδράσουν. Και εμείς ρωτούμε τους πολίτες που μας ακούν. Καλά, ποιον κόμμα θα πάει να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βοηθήσει? Το ακροδεξιό κόμμα της Κύπρου που δεν θα τους ανοίγουν τις πόρτες ή το δημοκρατικό κόμμα που συμμετέχει στη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι η συνεργασία σοσιαλιστών και δημοκρατών? Εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε. Ψήφος στο δημοκρατικό κόμμα δεν είναι χαμένη ψήφος. Είναι το δημοκρατικό κόμμα που μπορεί ακριβώς να επηρεάζει σημαντικές πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίζουν τις τύχες του λαού. Κύριε Χρήστου, λοιπόν, να πω ότι και εμείς ανήκουμε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Πρόσφατα ενταχθήκαμε στο κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Έχουμε λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας συμμάχους στην Ευρώπη. Η Κύπρος όμως αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα και οφείλει η πολιτική της ηγεσία να βρει διέξοδο. Γιατί αν δεν το αντιμετωπίσουμε, όπως τόσα χρόνια είναι το ΕΛΑΜ που φωνάζει για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, θα καταλήξουμε να είμαστε μειοψηφία στην ίδια μας τη χώρα. Και εμάς, από την πλευρά τη δική μας, σίγουρα δεν μας αρέσει το να ισλαμοποιείται καθημερινά η Κύπρος. Προτείνουμε λοιπόν την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων για αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Αν κάποιοι επιλέγουν να ασχοληθούν με ένα θέμα, που τελικά έχουμε εγκαταλείξει ότι γίνεται, αλλά ίσως να μας φέρει σε σύγκρουση με την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα. Δεν έχει εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Όμως δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα έρθουμε σε σύγκρουση. Άρα επιμένετε να δώσουμε διαβατήρια. Επιμένω να δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα, των οποίων το κάτοχος τους δεν αποκτά κυπριακή υπηκότητα, κύριε Παδούλε, εάν και εφόσον οι Ευρωπαίοι δεν μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Αυτό λέω. Ανάμεσα σε πολλά άλλα. Κύριε Παυλίδη, επαναλαμβάνω, υπάρχει χώρα που εφαρμόζει τις πολιτικές του ΕΛΑΜ και στο μεταναστευτικό και στην οικονομία. Είναι η Ιταλία. Η οικονομία της Ιταλίας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας βαθύτατης ύφεσης, επειδή εφαρμόζεται τις λαϊκίστικες προτάσεις που επαναλαμβάνει και το ΕΛΑΜ στην Κύπρο. Στο μεταναστευτικό, οι μεταναστευτικές ροές στην Ιταλία έχουν αυξηθεί. Στην Κύπρο εφαρμόζουμε τις πολιτικές που ασπάζεται το Δημοκρατικό Κόμμα. Να απαντήσω σε ό,τι αφορά και ολοκληρώνουμε. Ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, για πρώτη φορά οι μεταναστευτικές ροές μειώνονται.
Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μειώνονται μεταναστευτικές ροές σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και στην οικονομία έχουμε τον ψηλότερο ρυθμό. Θα σας δώσουμε την ευκαιρία σε μια άλλη εκπομπή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να το συζητήσουμε. Δύο κουβέντες, αν μου επιτρέπετε, όμως. Ιταλία. Καταρχήν, οι αδελφοί Ιταλοί, οι οποίοι είναι κυβέρνηση στην Ιταλία, παραμένουν πρώτον κόμμα. Πρώτον. Δεύτερον, η Ιταλία έχει ήδη απομακρύνει 190.000 άτομα και έχει προχωρήσει σε διακρατική συμφωνία με την Αλβανία για να τους μεταφέρει στο εδαφός της. Αυξάνονται οι μεταναστές στην Ιταλία. Αν η Κύπρος δεχόταν την εισβολή την οποία δέχτηκε η Ιταλία, συγκεκριμένες περιοχές της Ιταλίας, θα είχαμε βυθιστεί σε μία εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι.